Μας μέσω τηλεφώνου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δίπλαρε, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στέλλα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Είναι εκεί και ο Νούφριος. Είναι εδώ και ο Νούφριος, ναι. Απλά δεν σου έχει μιλήσει ακόμη. Δεν με βλέπετε επειδή είστε στο τηλέφωνο. Είπα να μην μιλήσω τώρα, να μιλήσω μετά εγώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, δουλέψατε σκληρά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή αρχή να έχετε στα νέα σας καθήκοντα ως αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και πάμε να δούμε, επειδή σας θύμισε μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του Δημοκρατικού Συναγερμού με την ψήφο του. Και τώρα η ευθύνη είναι μεγάλη. Έτσι, ναι. Είστε δεύτερος στη τάξη. Και ναι. Θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι σας. Για να, επιτρέψτε μου τον όρο, να εξυγειανθεί κάπως το κόμμα μετά από μια δύσκολη προεκλογική περίοδο, μετά από ένα διχασμό και ένα ερώτημα που παραμένει σε σχέση με τον πραγματικό ρόλο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη νέα κυβέρνηση. Ωραία. Θα πρέπει να πούμε ότι ομολογουμένως ήταν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδος για την μεγάλη μας παράταξη, το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ήταν η πρώτη φορά που ο υποψηφιός μας δεν είχε περάσει στο δεύτερο γύρο. Ναι, τον εκλογών. Και υπήρξαν έτσι κάποια ζητήματα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής που πλήγωσαν ακόμη περισσότερο την μεγάλη μας παράταξη και τον κόσμο. Πέραν τούτου όμως, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και έγκυται στο γεγονός ότι μέσα από το συνέδριο το τελευταίο, το 17ο συνέδριο που είχαμε πριν από μερικές μέρες, όλοι μαζί μίλησαν για την ενότητα, για την προσπάθεια που πρέπει να γυρίσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός σελίδα και ναι, το Σάββατο το βράδυ έχουμε γυρίσει σελίδα στην παράταξη και προχωράμε πλέον όλοι ενωμένοι με 2-3 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η πλήρης ανασυγκρότηση της παράταξης. Σε όλες τις δομές της παράταξης θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και θα ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες αλλαγές. Ειδικά τώρα με τη συμπλήρωση της νέας ηγεσίας είχαμε σήμερα την πρώτη μας συνεδρία το πρωί στις 8 και το επόμενο χρονικό διάστημα θα βλέπετε και εσείς ως έγκριτοι δημοσιογράφοι κάποιες αλλαγές που θα ανακοινώνω. Ο δεύτερος στόχος είναι... Δώστε μας κάτι ενδεικτικό, ακόμη... κύριε Δίπλαρε, δώστε μας κάτι ενδεικτικό. Δηλαδή, οι αλλαγές αυτές τι θα περιλαμβάνουν? Τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει η δημόσια εικόνα των προσώπων της ηγετικής πυραμίδας προς τα έξω, θα κατεβαίνετε περισσότερο στη βάση, τι αλλαγές προωθείτε δηλαδή? Και τα δύο που έχετε αναφέρει με κύριο στόχο, ότι η ηγεσία θα πρέπει να είναι καθημερινά στην βάση, κοντά στη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στα απλά στελέχη αυτής της παράταξης που εξέφρασαν δικαιολογημένα παράπονα πως τους αγνοούμε και πως τους θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχουν εκλογές. Ναι. Όλα αυτά μέσα από ένα πλάνο το οποίο έχουμε δρομολογήσει θα μπει σε πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς για να έχουμε αυτή την αμφίδρομη στενή πλέον επικοινωνία της βάσης με την ηγεσία του κόμματος. Mm. Οργανωτικά θα υπάρξει πλήρης ανασυγκρότηση. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τον διορισμό της αγαπητής Νατάσας Πυλίδου ως εκτελεστικής διευθύντριας, όπως επίσης και για τους εκπροσώπους τύπου, αλλά και για κάποιες άλλες θέσεις που θα είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Έχουμε ακόμη στόχο να επουλώσουμε ακόμη περισσότερο τις πληγές. Ο χρόνος που κυλάει σαφώς και βοηθάει στο να κλείσουν πληγές που είχαν ανοίξει λόγω του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών και θεωρώ ότι έχουμε και εδώ ακόμη αρκετά πράγματα να κάνουμε και θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Κύριε Δίπλαρε, υπάρχει ένα ερώτημα όμως και αφορά τη στάση των ανθρώπων αυτών που παραμένουν μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού και έκαναν από την αρχή μάλιστα, κάποιοι και μετέπειτα, της προεκλογικής περίοδου την επιλογή για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αυτά τα άτομα υπάρχουν και είναι μέσα στο κύτταρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τώρα, πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο? Γιατί εσείς τους καλωσορίσατε πίσω. Αλλά αν αύριο έχουμε παραδείγματος χάρη δημοτικές εκλογές και έρθουν κάποιες υποψηφιότητες που ανήκουν, γιατί στρατόπεδο είναι, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν συμμετέχει στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, και έρθουν και διεκδικήσουν κάποιες θέσεις, υπό ποια σημαία? Αγαπητό Νούφρε, να πω ότι δεν υπάρχουν πλέον στρατόπεδα στο Δημοκρατικό Συναγερμό μετά και από, τις εκλογές που είχαμε για ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Και θεωρώ ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα ανήκουν στο παρελθόν. Θα υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό μας όσον αφορά τη συμμόρφωση των στελεχών και στις αποφάσεις του κόμματος. Την ίδια ώρα θα πρέπει να επανατονίσω
Αυτό το οποίο έχει πει επανειλημμένα η πρόεδρος μας, ότι δεν περισσεύει κανένας και δεν αποτελούμε το κόμμα των διαγραφών. Αλλαγές στο καταστατικό για όσους δεν συμμορφώνονται σημαίνουν και αποβολές δηλαδή. Στην πορεία της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές πάντοτε, έχουμε δει πολλά κενά μέσα στο καταστατικό μας, που αναφέρονται και σε αυτό το κεφάλαιο. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και δυστυχώς αυτά τα κενά ήταν που οδήγησαν, για θέλετε, και σε ένα κλίμα έτσι εσωστρέφειας και μη λήψης απόφασης έγκαιρα. Όμως, επαναλαμβάνω, θα υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό μας που θα βοηθήσουν την πιο ευρύθμη λειτουργία. Αλλά για να μην οδηγηθούμε σε αυτό που έγινε, θεωρώ ότι μέσα από την καθημερινή επαφή μας με τους φίλους και τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, με όλους όσους έχουν μια διαφορετική άποψη και θέση και άποψη για το αν θα διεκδικήσουν ή όχι κάποια θέση στα πολιτιακά αξιώματα, η επαφή μας, η καθημερινή επαφή με όλους αυτούς, θεωρώ ότι θα βοηθήσει αυτός ο διάλογος στο να μην έχουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και που στοίχησαν στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Κύριε Δίπλαρε, ο στόχος ο μεγαλύτερος είναι οι εκλογές που θα έχουμε σε περίπου ένα χρόνο και οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, και εκεί θα δείξει και η νέα ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού την απήχηση που θα έχει, τέλος πάντων, στα μέλη. Κλείνουμε όμως το θέμα του μετά. Δεν μου απάντησε σε κάτι, με συγχωρήστε. Ναι. Κύριε Διπλαρέ, αυτά τα άτομα που έκαναν την επιλογή του Νίκου του Χριστολίδη, αν αύριο έρθουν και διεκδικήσουν θέσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι δήμαρχοι, είναι και τα δημοτικά συμβούλια, τα κοινοτικά, υπό ποια σημαία θα την διεκδικήσουν? Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει συγκεκριμένες διαδικασίες. Από την ώρα που παραμένουν μέλη στην παράταξη, διεκδικήσουν μέσα από διαδικασίες του κόμματος και όχι από μόνοι τους την οποιαδήποτε θέση, και θα κριθούν όλοι από τον υπέροχο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε για τη στάση τους στις προεδρικές εκλογές, είτε και για μετέπειτα. Μάλιστα. Όλοι θα κριθούμε από αυτόν τον κόσμο που πήγε στις κάλπες και προχθές και ψήφισε και για την πρόεδρο αλλά και για άλλες θέσεις στην ηγεσία, αλλά και σε αυτούς που στηρίζουν Δημοκρατικό Συναγερμό και δεν είναι μέλη. Άρα εσείς θα τους δώσετε το πράσινο φως και στους κρίνει ο κόσμος. Αυτό μας λέει. Ο κόσμος έχει ανάσταστο κριτήριο. Μάλιστα. Ο κόσμος επιλέγει και ξέρει πολύ καλά και είναι αυτοί που πίκραναν ή δεν πίκραναν με τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Και τη στάση τους αυτό τον υπέροχο κόσμο και τα αποφασίζει. Κυρία Δίπλα, όμως το οποίο λέω είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ήδη γυρίσει σελίδα. Mm. Κοιτάμε μπροστά, αφήνουμε πίσω μας όλα όσα μας έχουν πληγώσει. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά στο συνέδριο του κόμματος. Κάποιοι προέβλεπαν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έμπαινε σε εσωστρέφεια και σε περαιτέρω κλίμα διχασμού. Διαψεύστηκαν όλοι και πάνω σε αυτό θα πορευόμαστε με ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις για όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, κύριε Δίπλαρε, πέραν από αυτά τα εσωκομματικά του συναγερμού, είπατε και εσείς πολύ ορθά, πλέον αποτελούν παρελθόν όλα αυτά. Τώρα το μέλλον, πέραν από τα εσωκομματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι και το μέλλον της πατρίδας μας. Είστε πλέον αναπληρωτής πρόεδρος της μεγαλύτερης παράταξης αυτού του τόπου, του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις. Πέραν από την ακρίβεια είναι και το κυπριακό, κύριε Δίπλαρε. Έχετε θέσει, σήμερα κάνατε την πρώτη σας, λέτε, συνεδρία εκεί στο Δημοκρατικό Συναγερμό, σαν αναπληρωτής πρόεδρος εσείς, με την πρόεδρο του κόμματος, τη νέα ηγεσία. Έχετε θέσει στόχους για το κυπριακό, για παράδειγμα. Έχετε αρχίσει τις συζητήσεις. Ο σκοπός ίδρυσης αυτής της παράταξης ήταν η επίλυση του Κυπριακού. Και αυτό υπάρχει και στην ιδρυτική διακήρυξη. Αλίμονο, εάν στο Κυπριακό δεν έχουμε θέσεις και απόψεις, θα στηρίξουμε την οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κυβέρνησης να επαναρχίσει ο διάλογος από εκεί που έχουμε μείνει στο ΚΑΣ Μοντανά. Εμείς, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, έχουμε εκφράσει τη στήριξή μας και τη θέση μας. Συμφωνούμε απόλυτα με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα και τα 6 σημεία όπως αυτά έχουν αναδειχθεί και έχουν συμφωνηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια θα γίνει προς την ορθή κατεύθυνση να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έχουμε μείνει. Δεν είναι εμείς που διαφωνούμε μεταξύ μας, είναι τα κόμματα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση είναι που διαφωνούν όσον αφορά το πλαίσιο Κουτέρες. Εμείς, επαναλαμβάνω, θα στηρίξουμε τις προσπάθειες. Yes. Ήδη η πρόεδρος μας μαζί και με την υπόλοιπη ηγεσία ξεκινάμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα θέματα της αμοχώς του. Γιατί θεωρούμε ότι αν η αμόχωσος μας χαθεί, τότε θα ενταφιαστεί και το Κυπριακό. Και θα λειτουργήσουμε υποστηρικτικά
υπεύθυνα για το εθνικό συμφέρον. Πριν και πάνω απ' όλα για μας δεν είναι η παράταξη. Είναι ο τόπος. Και με αυτόν τον τόπο θα πρέπει για να πηγαίνει σε αυτός ο τόπος να συμβάλλουμε όλοι. Κύριε Δίπλαρε, σας ευχαριστούμε και καλή αρχή σαν αναπληρωτής πρόεδρος του συναγερμού. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.